Καλησπέρα στο Αιγαίο TV, καλησπέρα σε όλη την νησιωτική Ελλάδα, καλησπέρα από το Στρασβούργο, μέσα από την φωτιά των εξελίξεων. Σήμερα θα ανάψουμε μία μικρή φωτιά, και τι, γιατί, μόλις δείτε τον καλεσμένο, όλοι θα το καταλάβετε. Νίκος Ανδρουλάκης, καλεσμένος, μεγάλη μου χαρά, Νίκο, που οι νησιώτες θα ακούσουν έτσι τον οξύ λόγο σου. Και θα πεις την καλησπέρα σου και εγώ θα μπω κατευθείαν στην επικαιρότητα και στα δύσκολα, γιατί αν δεν είσαι εσύ για τα δύσκολα, ποιος θα είναι? Πάντως, εμείς δεν ανάβουμε φωτιές, σβήνουμε, διότι με την πολιτική απόφαση που πήραμε και τη Χάνη να είμαι εισηγητής για το Rescue, φτιάξαμε ένα νόμο που η Ελλάδα μπορεί να αγοράσει φτηνότερα Καναντέρ, να επισκευάσει με 75% χρηματοδότηση τα παλιά Καναντέρ που είχε, που είναι τα μισά καθυλωμένα λόγω της οικονομικής κρίσης. Να εξυγχρονίσει τη σχέδια πολιτικής προστασίας, διότι όπως είδαμε και στο πόρισμα για το ΜΑΤΙ, τα σχέδια δεν λειτουργήσαν. Οπότε αυτός ο νέος νόμος που κάνει αυτό το νέο εργαλείο θα βοηθήσει την Ελλάδα, παρόλη την κλιματική αλλαγή, παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, να μην εξελίσσονται οι πυρκαγιές σε ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτή στο ΜΑΤΙ, που είχαμε μια απίστευτη τραγωδία φαραωνικών μεγεθών με 100 νεκρούς, και ότι ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα άδικα μέσα από τέτοια φαινόμενα που συχνά αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να υπερμεγενθεί ως είδηση. Είναι πολύ σημαντικό βήμα και εύχομαι να φτάσει στο τέλος του και να υλοποιηθούν. Όχι, από φέτος υλοποιηθεί, από φέτος λειτουργεί, είναι νόμος. Από φέτος το καλοκαίρι το Rescue υπάρχει κανονικά ως όπλο προστασίας για τα κράτη που έχουν ζητήσει την αρρωγή του. Είναι από φέτος όμως, μάλιστα εμείς το ψήφισαμε πριν ένα μήνα και το Συμβούλιο το ψήφισε πριν 6 μέρες, με μόνη χώρα που το καταψήφισε την Ολλανδία. Το ψήφισαν όλες τις χώρες. Νίκο μου, θα σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Σου εύχομαι και όλη η κριτική, σου ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Είσαι ένα εργαλείο μέσα στην Κομισιόν που παλεύεις για την Ελλάδα. Πες μου τα τρία σημεία που η παράταξή σου πρέπει να ψηφιστεί μέσα εδώ στο Κοινοβούλιο, και αν μέσα σε αυτή την πόλωση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μείνει το κοινά στάσιμο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια θεώρηση την οποία προσπαθεί και η Νέα Δημοκρατία να επιταχύνει, να τους δώσει σάρκα και οστά, και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθώντας να πάρει στελέχη να πει ότι μέσα από δοσοληψίες ότι αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει προοπτική, άρα ελάτε σε εμάς, είμαστε κεντροαριστερά. Εγώ θέλω να πω απλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε η μόνη παράταξη η οποία στήριξε σκληρά την πολιτική ενοποίηση σε θέματα οικονομίας, ώστε να υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου των αγορών. Δηλαδή, όταν έγινε το σκάνδαλο με τη Volkswagen, κυρία Παντελάκη, εγώ ήμουν μόνο Έλληνα στην Εξεταστική Επιτροπή. Ένα τεράστιο σκάνδαλο που έπληξε και Έλληνες καταναλωτές που είχαν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Έτσι. Με αυτό το τσιπάκι που έκλεβε από το εμπόριο ρήπων. Έκλεβε ρήπους. Εμείς λοιπόν τι είπαμε στους σοσιαλιστές? Να κάνουμε ένα μηχανισμό να ελέγχει τις αυτοκινητοβιομηχανίες όλης της Ευρώπης, διότι κι άλλες έχουν παρόμοιες πρακτικές. Εάν υπάρχει κάποιο θέμα, αυτές απευθείας να κάνουν απόσυρση παρτίδας και να βάζουμε πρόστιμα ώστε να σταματήσουν να έχουν τέτοιες πρακτικές πέρα από τους νόμους. Το Λαϊκό Κόμμα δεν το στήριξε. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα σου λέει δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε στις εθνικές πολιτικές ελέγχου του αυτοκινητοβιομηχανίου. Δηλαδή ουσιαστικά πήγε στη γραμμή των Γερμανών. Αλλά ούτε η αριστερά το ψήφισε, γιατί λέει δεν θέλει περισσότερες αρμοδιότητες της Βρυξέλλας. Δηλαδή δύο κόμματα τα οποία υπονομεύουν την ισχυρή πολιτική ενοποίηση εις βάρος των πιο αδύναμων χωρών και των πιο αδύναμων λαών. Δεύτερο θέμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μεν κόμμα της ΓΚΟΕ, εγώ πρόσφατα στη Βολιβία και συζητούσαμε για το πώς θα πιέσουμε το Μαδούρο να κάνει καθαρές εκλογές, ώστε αυτή η χώρα σιγά σιγά να βρει ένα άλλο δρόμο ευημερίας, ειρήνης και όχι αυτά που βλέπουμε την ανθρωπιστική κρίση. Σας πληροφορώ ότι με βέτο του κόμματος της εκπροσώπου της ΓΚΟΕ, του κόμματος της αριστερά που συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να απαλείψουμε στο κείμενο απόφαση το θέμα ανθρωπιστικής κρίσης και να μείνουμε μόνο στην οικονομική κρίση. Λες και δεν έχουμε 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ουσιαστικά πλήρη στήριξη στον Μαδούρο. Ακόμη και η Βολιβία δεν είχε τόσο σκληρή στάση, παρόλο που ο κύριος Μοράλες είναι φύλα προσκύμενος
στον Τσάβες και σε όλη αυτή την πολιτική που είχε η Βενεζουέλα, αλλά από την άλλη καταλαβαίνει ότι πρέπει να βοηθήσουν τη χώρα, διότι ο λαός λιμοκτώνει σε δεινή κατάσταση. Το κόμμα της δεξιάς. Είχαμε τη δολοφονία του Γκαζόκη. Το μισό κόμμα της δεξιάς δεν καταδίκασε στη Σαουδική Αραβία. Δεν καταδικάζουν παρεμβάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα δύο κόμματα βάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ζυγαριά. Εμείς λέμε ο ανθρώπινος πόνος είναι παντού ο ίδιος. Όπου υπάρχει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο να αναδεικνύουν το θέμα, αλλά να κάνουμε και κυρώσεις σε πρόσωπα και σε κράτη που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα έχουμε μια καθαρή θέση και δεν κρίνουμε πάντα ιδεολογικά. Οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη είχαν μια καθαρή θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ζυγιάστηκαν. Δεν βάζουμε στο ζύγι τον ανθρώπινο πόνο. Και ένα τέτοιο θέμα που θέλω να σας πω, που αφορά την Ελλάδα, είναι αυτό που είπα προηγουμένως για το Rescue You. Ξέρετε ότι τρεις μήνες πριν γίνει η καταστροφή στο Μάτι, ήρθε ο φάκελος για να ανοίξει ο φάκελος νομοθετικά, ήρθε προς κύρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, μετά έκλεισε ο φάκελος και γίνει νόμος. Όταν άνοιξε ο φάκελος, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν στο να γίνει το Rescue. Ήταν ενάντια. Και την επόμενη μέρα της καταστροφής στο Μάτι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει: ζητώ, λέει, άμεση κινητοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας να βοηθήσει την Ελλάδα, ενώ οι ευρωβουλευτές του τον είχαν καταψηφίσει τρεις εβδομάδες πριν. Τα λέω αυτά γιατί. Δυστυχώς, αυτές οι δύο πολιτικές ομάδες δεν ευνοούν την ισχυρή πολιτική ενοποίηση που τι σημαίνει. Περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, ευρωστρατός, ενιαία εξωτερική πολιτική, ώστε η Ευρώπη να είναι ένα ενιαίο σύνολο αλληλεγγύης και όχι να είμαστε ο καθένας και απάνω του, λίγο μαζί και λίγο χώρια, που αυτό βοηθάει τρίτες χώρες όπως η Τουρκία να έχουν ισχυρό ρόλο, διότι δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική από την Ευρώπη, και βέβαια βοηθάει τους ισχυρούς εντός της Ευρώπης να έχουν το πάνω χέρι, διότι δεν υπάρχει μια ενιαία στρατηγική, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι να έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο στις μεγάλες αποφάσεις. Κύριε Αντρουλάκη, θα κάνετε το κάλεσμά σας παρακαλώ στους νησιώτες και καλέστε τους να έρθουν στην κάλπη και εσείς ξέρετε τι θα τους πείτε για να φτάσει εκεί που πρέπει. Ακούστε, εγώ το μόνο που έχω να πω στα νησιά αυτά που βίωσαν πολύ δύσκολα με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση και που ο ελληνικός λαός που κατοικεί αυτά τα νησιά έδειξε υψηλό δείγμα ανθρωπισμού σε σχέση με άλλους λαούς της κεντρικής Ευρώπης, οι οποίοι ενώ δεν είχαν πρόβλημα, δεν πήραν πρόσβαση για μετανάστες, δεν ήταν χώρες ροών και της διαδρομής αυτών των ρευμάτων, έδειξαν ένα χαρακτήρα απαράδεκτο για τις δύσκολες καταστάσεις που έζησε ιδιαίτερα η Συρία. Εγώ θέλω να πω ότι κάναμε ό,τι μπορούσα από τα χέρια μας για να μείνει και ο ΦΠΑ στα νησιά. Εγώ έκανα ερωτήσεις επανειλημμένως στον κύριο Μοσχοβησή για να μείνει ο ΦΠΑ, διότι δεν μπορεί να έχει καταστραφεί ο τουρισμός, να έχουν πλήγματα στην οικονομία και ένα κίνητρο πως ήταν ο μειωμένος ΦΠΑ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να τον αποσύρει και τελικά μετά από μεγάλες διαβουλεύσεις να ξαναγίνεται πραγματικότητα. Και βέβαια ήταν απαράδεκτο ότι υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας τα νησιά αυτά να είναι σε ειδικό καθεστώς ώστε να εγκλωβίζονται εκεί πρόσβειες και μετανάστες. Αυτά τα έκανε μόνο η Αυστραλία. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει διπλά σύνορα, άλλα σύνορα στη Βόρεια Ελλάδα και άλλα σύνορα εντός της, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε σε Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, λίγες θέσεις στα κάμπς και χιλιάδες περισσότερους που να ζουν σε άδειες συνθήκες, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες να είναι σε μια δύσκολη κατάσταση να σηκώσουν και να χειριστούν αυτό το θέμα πλέον, παρόλο που πήρε η Ελλάδα 1,6 δισεκατομμύρια, κύριε Παντελάκη, έτσι, και πολλά από αυτά ελέγχονται από τον Όλαφ στο Υπουργείο Άμυνας για κακοδιαχείριση. Αυτή η εικόνα κυβέρνησης δεν είναι και εκθέτει διεθνώς τη χώρα μας. Εγώ από την πλευρά μου έκανα ό,τι μπορούσα και αυτή η συμφωνία να αλλάξει προς όφελος της νησιωτικής Ελλάδας, αλλά και το ΦΠΑ να μείνει χαμηλό ως κίνητρο, γιατί έτσι ήταν πάντα σε δύσκολες συνθήκες όπως αυτές που περνάει σήμερα η οικονομία της περιοχής. Θα προλάβετε, θα κάνετε βόλτα στα Δωδεκάνησα. Βεβαίως. Καλή αντάμωση λοιπόν με τον Νίκο Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα, στην ακριτική νησιωτική Ελλάδα. Εμείς το ευχόμαστε μια καλή πορεία να έχει προσωπική, γιατί είναι πάντα δίπλα μας και βέβαια στην παράταξή του ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, εμείς τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Ευχαριστώ θερμά.